Ξέρετε, είμαστε κι εμεί άμεση σχέση με του πολίτε ναι, και έχουμε ζώσα εικόνα τη ναι, κοινωνία. Και θέλουν να ξέρουν Γιατί τον τελευταίο καιρό υπάρχουν και δημοσιεύματα για το πώ οι ξένοι σκέφτονται τα πράγματα, τι ζητάνε. Και ο άλλο ανησυχεί. Σου λέει: Η κυβέρνηση θα υποχωρήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα υποχωρήσει. Είναι μια αγωνία που έχει όλο ο κόσμο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσετε αυτό. Θα σα έλεγα ότι αυτό που εισπράττω από τον κόσμο, με τον οποίο είμαι σε πολύ ζωντανή επαφή είναι μια αμέριστη εμπιστοσύνη στην ε, νέα κυβέρνηση και στην νέα βουλή και μια ε, άνευ προηγουμένου στήριξη στην προσπάθεια που γίνεται. Μες. Και αυτή η στήριξη και αυτή η εμπιστοσύνη δεν κλονίζεται παρά τις αφιλότιμες προσπάθειες που γίνονται, κυρίως από εκείνους οι οποίοι έλκουν συμφέροντα από τη συνέχιση του μνημονίου και όλης αυτής της καθεστοτικής ε, μνημονιακής κατάστασης, Παρά αυτές τις αφιλότιμες λοιπόν προσπάθειες, η κοινωνία και οι πολίτες δεν μας άνε. Ε, αυτό, είπατε κατά, την, κατά, το προηγούμενο διάστημα, είχατε διατυπώσει μάλλον τη διαφωνία σας, δεν ξέρω σε ποια σημεία, αλλά είχατε διατυπώσει μια διαφωνία σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία της 23 Φεβρουαρίου. Φάνηκε από εκεί ότι η κυρία Κωνσταντοπούλ δεν την ήθελε αυτή τη συμφωνία. Γράφτηκε, δεν το διαψεύσατε, το είπατε στα όργανα του κόμματό σα βεβαίω, δεν το είπατε στα μίντια, δεν έχετε μιλήσει γι' αυτό. Ε, αυτή η συμφωνία όμω θεωρείται από την κυβέρνηση ω ο πυλώνα πάνω στον οποίο θα χτιστεί η νέα συμφωνία που πάμε να κάνουμε τώρα. Αυτή η έντιμη συμφωνία που ακούμε ότι γίνεται. Πώ θα μπορέσετε να συμφωνήσετε στη συνέχεια με μια συμφωνία η οποία, την οποία προηγουμένω έχετε απορρίψει ω ως βάση, ω αρχή, ω δεδομένο. Πρώτα απ' όλα θα σας έλεγα ότι είναι άστοχο να προσπαθεί κανείς να κάνει ερμηνείες επί τη βάση διαρροών. Ε, μας πείτε Κατά εσείς. δεύτερον θα σας έλεγα ότι την εσωτερική δημοκρατία που έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και την ελευθερία να εκφραζόμαστε και να διαφωνούμε δεν πρόκειται να την κλονίσουν οι απόπειρες να εμφανιστούν οι συνθέσεις ή οι αντιθέσεις ως καπετανάτα ή ως αντάρτικα Εγώ δεν είπα εδώ τέτοια πράγματα ε, Δεν πειράζει, εγώ μπορώ να το πω Εσείς μπορείτε, όμως. Έτσι εγώ έτσι έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση αυτή. Ε, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ε, δεν έχω κανένα λόγο να μην έχω εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό και στην ε, κρίση του και στη συνείδησή του σε σχέση με αυτή τη διαπραγμάτευση από τη στιγμή μάλιστα που έχει ε, αναλάβει την ευθύνη της. Ε, οι προσπάθειες που γίνονται διαρκούσεις της διαπραγμάτευσης να υπονομευθεί η θέση της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης θα έλεγα ότι ξεπερνούν κάθε όριο και κάθε προηγούμενο. Μάλιστα. Εγώ κύριε Χατζή είχα απευθυνθεί στους συναδέλφους σας τον, ε, της ιδιωτικής τηλεόρασης και αυτόν που ονομάζω καθεστοτικά μέσα ενημέρωσης αυτών που έχουν απολαύσει και φοροασυλία και πολύ μεγάλη, ε, μεγάλης κλίμακας διακριτική μεταχείριση την ώρα που οι πολίτες στενάζανε από τον οριμαγδό φορολογίας και τους ρώτησα προεκλογικά όταν θα διαπραγματευόμαστε και όταν θα μαχόμαστε για τα δίκαια του ελληνικού λαού και για την ελευθερία και για τη δημοκρατία mm -hmm. εσείς τι θα κάνετε. Με ποιον στο το μέρο θα είστε. Θα είστε με το μέρος μιας κυβέρνηση η οποία υπερασπίζεται την κοινωνία ή θα είστε με το μέρος των δανειστών. Όταν, Ήταν όταν ένα ο ρητορικό ο γράφος, ενο... σωστά, ερώτημα. Αλλά όταν είναι με πολύ μεγάλη. Την κοινωνία, να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό, πρέπει, πριν πρέ... υπερασπιστείτε αυτού που υπερασπίζονται. Όχι, όχι, όχι. Τη, λέω, τη, εάν υπερασπίζεται την κοινωνία, αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν ελέγχει και την εξουσία. Δεν ελέγχει και την εξουσία. Φαντάζομαι ε, ξαφώς, ότι η αριστερά έχει μια κουλτούρα τέτοια. Χρόνια, δεν το, είναι το ζήτημα αυτό είναι, είναι να μην γίνει μοχλό τη εξουσία και δι' μια εξουσία που καταδυναστεύει ε, τη χώρα μα και την κοινωνία μα. Και τέτοια εξουσία είναι αυτή η εξουσία σε επίπεδο διευρωπαϊκό και διεθνέ ναι. που διεκδικεί σήμερα να μην υλοποιηθεί η λαϊκή εντολή. Μάλιστα. Ωστόσο, όμω, δεν μου απαντήσατε. Σε τι. Στο σε αν... όλα θα σα απαντήσω. Όχι, αυτό θέλω να μου απαντήσετε εμένα. Είχατε μία διαφωνία, την ήξερα διαφωνία, θεμητή όπω λέτε, γιατί στο εσωτερικό του κόμματό σα έχετε αυτή τη δυνατότητα και μέσα στο απαγορεύει κανεί. Ε, στην συμφωνία τη 20 Φεβρουαρίου. Δεν την ψηφίσατε, δεν, την, τη θεωρήσατε σωστή. Θέλατε να βελτιωθεί. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση επιμένει ότι αυτή η συμφωνία είναι η καλύτερη. Το λέει και ο Τσίπρα, έχω εδώ δηλώσει του. Κύριε, το λέει και ο Βαρουφάκη. Πώ θα συμφωνήσετε σε μία αργότερα Πώ θα έρθει η Ζωή Κωνσταντοπούλου ω βουλευτή, ω πρόεδρο τη Βουλή, που θα έρθει μια συμφωνία στη Βουλή για να ψηφιστεί, αφού προηγουμένω με τη βάση αυτή τη συμφωνία θα έχει διαφωνήσει. Κύριε Χατζή, εκτό αν έχουν αλλάξει πράγματα, να μα τα πείτε. Το δηλαδή, πρώτο έτσι. που θέλω να σα πω είναι ότι η ανακοίνωση τη 20η Φεβρουαρίου είναι μια ανακοίνωση. Ναι. Ένα κοινό ένα ανακοινοθέν του Eurogroup, το οποίο, όπω γνωρίζετε, δεν έχει και καμία θεσμική υπόσταση. Ε, η ανακοίνωση αυτή περιέχει τον οδικό χάρτη της διαπραγμάτευσης και τίποτε παραπάνω. Μάλιστα. Σε σχέση με τον οδικό χάρτη της διαπραγμάτευσης, πλέον έχουμε διανύσει ένα δρόμο. Είναι λοιπόν άστοχο να αναφερόμαστε στην 20η Φεβρουαρίου, όταν έχουμε φτάσει στη 17η Μαΐου. Τρει μήνες, αυτό. Τρεις μήνες μετά. Μου λέτε, αυτό το, το περιεχόμενο του ανακοινοθέντος έχει αξιολογηθεί και κριθεί και του έχουν δοθεί Πολλαπλά νοήματα και ερμηνείε από πολλέ πλευρέ. Άρα μην επιμένετε σε μονοσήμαντε ερμηνείε για να, για να ανακαλύψουμε τον τροχό εξ Εκείνο το οποίο πρέπει να υποθεί είναι ότι και στο κομμάτι ε, τη. Ε, διαδικασίας διαπραγμάτευσης ελέγχεται η πλευρά των δανειστών για το αν ενεργεί και λειτουργεί καλόπιστα. Σωστά, και αλλά... κατά την άποψή μου υπάρχει δρυμία κριτική που πρέπει να ασκηθεί. Προ την πλευρά των δανειστών, Ωραία. σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο δημοκρατία. Κατά συνέπεια, αυτή, αυτός ο εκδοχό. Κριτική δικός... η οποία έχει ασκηθεί και από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση. Ωραία. Άρα, μην πασχίζετε άλλο να no, no, όχι, όχι, όχι. ανακαλύψετε ρήξει και ρήγματα. Δεν, εγώ δεν μίλησα για ρήξει, μόνοι σα τα λέτε. Ε, ε, ούτε εγώ για ρήξη είπα, δεν τα λέω, εγώ ούτε, παρα, είπα ούτε ρήγματα είπα, ούτε τίποτα μέχρι τώρα. Παρακολουθώ του συναδέλφου σα, του οποίου αναφέρθηκα προηγουμένω. Όχι εσά. Σα απαντάω, λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω μετά τι που συμβαίνουν. Λοιπόν, ε, το βασικό σα επιχείρημα ήταν, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί και εσεί το είχατε διατυπώσει και εδώ σε μια συνέντευξη που είχατε παραχωρήσει που ήμουν παρόν, ε, ότι αυτά, αυτή, αυτή η ιστορία με την νημόνια πρέπει να τελειώνει δεν πάει άλλο, δεν μπορεί ο κόσμος, δεν το αντέχει και ποιο θα διαφωνήσει με αυτό, ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ωστόσο όμως δεν είδαμε στη Βουλή της οποίας είστε πρόεδρος να έρθει αυτός ο περιβόητος νόμος, να καταργηθούν αυτοί ε, Αυτέ οι ιστορίε, αυτή η μνημονιακή νόμη. Άκουγα το πρωί τον Γιώργο Αυτιά που παρακολουθεί στενά το, τα οικονομικά ζητήματα και την καθημερινότητα. που έλεγε Παραμένουν οι μνημονιακοί νόμοι και έρχονται και καινούργια φορολογικά μέτρα με τα σενάρια που ακούμε. Γιατί δεν το κάνατε αυτό, αφού το υποσχεθήκατε, αφού δεσμευτήκατε, αφού με τόση δυναμική το λέγατε στον κόσμο, να καταργήσετε επιτέλου αυτού του μνημονιακού νόμου με ένα νομοσχέδιο. Λοιπόν. Θα μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτή την ερώτηση δεν τη θεωρώ καλόπιστη. Και θα σας την απαντήσω Α, σε όλο τη το εύρος. γιατί καλόπιστη γιατί δεν είναι. Θα σας πω. το πρώτο είναι, είναι πρώτο είναι, ότι έχει κατ' επανάληψη εξηγηθεί. Από ποιον. Θέλετε να σας απαντήσω ε, ναι. ή θέλετε να κάνουμε Όχι ένα... Να λέμε και από ποιον όμως, έτσι. Και από εμένα, κατ' επανάληψη, ώστε αν κάνετε άλλα βιντεάκια με τον Ντόμ και τον Τζέρι, δεν νομίζω ότι θα με φέρετε σε αντιπαράθεση δεν σε με τον εαυτό. Ναι μου. έχετε, λοιπόν, εμείς βάζουμε χιούμορ, δηλαδή. ε, Θα σας πω, κύριε Χατζή, τα ζητήματα δημοκρατίας δεν ε, επιδέχονται χιουμοριστικής προσέγγισης. Και το, μνημόνιο, και το μνημόνιο δεν είναι ζήτημα, ε, αν θέλετε... Ε, Κριτική ή ε, προσέγγιση αντοχών. Το μνημόνιο είναι ένα πλήγμα στη δημοκρατία. Είναι ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάυσει όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου είναι αποφασισμένη και η κυβέρνηση και η κοινωνία να το τερματίσει, πρέπει να πάψει σε όλη την Ευρώπη. Διότι από τη χώρα μα εξήχθη σε άλλε χώρες Έχει κατ' επανάληψη εξηγηθεί ότι προδήλω κάποιες εκατοντάδες νόμοι που περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες διατάξεις δεν καταργούνται με ένα άρθρο. Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο είχε υποθεί, να σας θυμίσω για να, μην, για να μην μπερδευόμαστε και για να μην παραπλανούμε Συμβούλη. και για να μην δημιουργούμε ε, μία αίσθηση ματέωσης υποσχέσεων ή προσδοκιών. Μη. Το με ένα άρθρο λοιπόν και ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά το Νοέμβριο του 2012 να φέρει σε ένα άρθρο 800 σελίδες νομοθεσίας μέτρων με τη διαδικασία του κατεπήγοντος για να συζητηθεί και να ψηφιστεί σε 10 ώρες προκειμένου να προλάβουν το Eurogroup και, την, και να εξασφαλίσουν την επόμενη δόση. Αυτό το άρθρο μόνο του Νοεμβρίου του 2012 περιείχε πάρα πολλές περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις μέτρα πλήρους κατακρύμνησης του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το άρθρο μόνο έχει ήδη κριθεί ως αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε σχέση λοιπόν με το μένα ένα άρθρο με ένα νόμο, να είμαστε σαφείς, προφανώς η διαδικασία κατάργησης όλου του μνημονιακού πλαισίου προϋποθέτει πολλαπλά νομοθετήματα και το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός, ότι δηλαδή δεν έχει γίνει αυτό, επίσης... Όχι, δεν ε... έχει γίνει αυτό επειδή το υποσχέθηκε. Επιτρέψτε μου, ερώτησα, μα ε? έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται και μάλιστα, μάλιστα. σε πείσμα του ότι η κυβέρνηση αντί να αφήνεται ελεύθερη ενώ απερίσπαστη να κυβερνά είναι σε μία διαδικασία της διαπραγμάτευσης που κληρονόμησε από Μες. την προηγούμενη κυβέρνηση. Ωραία. Ε, ε, δεν είναι ωραία. Το θέλω πρωί... να σα πω και ποια νομοθετήματα έχουν έρθει σε υλοποίηση πολλά του πρόγραμμα. Πολλά θα Να θα τα πούμε όλα ένα-ένα. Να λοιπόν, τα πω όμω γιατί θα μείνει. Μισό λεπτό γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε το διάλειμμα. Ε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα γρήγορο. Ε, να σα βάλω όμω ε, μια παράμετρο. Ο κύριο Φίλη το πρωί είπε. Πριν μου πείτε για τον κύριο Φίλη το πρωί, Όχι, θέλω να σα πω για τα νομοθετήματα σε υλοποίηση του ναι, προγράμματό ναι, ναι. μα και τη κατάργηση του μνημονίων εκλογών. Και να ξέρετε τι έχει έρθει στη βολή. Και να ξέρουμε ότι οι συμπολίτε μα να μην νομίζουν ότι δεν έχει έρθει τίποτα σχέση με αυτό που είπατε ότι κάθε υπερβολή είναι ελεύθερη αυτό, εγώ να το δεχτώ, είναι μια δική σα απάντηση. Από εκεί και πέρα δεν το κρίνω. Εγώ το κρίνει ο κόσμο. Είπε όταν ρωτήθηκε ότι μήπω ρε παιδιά βάλατε λίγο πιο πάνω τον πύχη προεκλογικά από εκεί που μπορούσατε να τα καταφέρετε. Και είπε κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το σχολιάσω για τον κύριο φίλοι, για του δανειστέ. Είπε ότι πιστεύαμε ότι οι δανειστέ θα είχαν μεγαλύτερη ελαστικότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση που πήγαμε να κάνουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα βασικό πολιτικό ζήτημα στο πώ αντιμετωπίζει σήμερα η κυβέρνηση και του απέναντι. Έτσι, και πώ η απέναντι την κυβέρνηση. Επειδή λοιπόν έχουν έρθει νομοθετήματα και θέλετε να δώσετε μια ολοκληρωμένη απάντηση, βεβαίω θέλω και σε συνδυασμό με αυτό, δηλαδή αν υπάρχει με του δανειστέ αυτή τη στιγμή συνεννόηση για τι νομοθετικέ ρυθμίσει που έρχονται στη Βουλή, για τα νομοθετήματα, τι ακριβώ γίνεται, θα μα τα πείτε αμέσω μετά το διάλειμμα.